κοίταξε, Ειρήνη μου, άλλα κάνουν μου, άλλα δεν μου κάνουν πια, άλλα αρέσκουν μου, άλλα δεν μου αρέσκουν, άλλα... Τέλος πάντων, δεν έχω τίποτε να βάλω. Τίποτα. Μα τι ώρα. Α. Όχι, γιατί δεν έχω τίποτα να βάλω. Δεν έχω ώρα να πάω στα μαχαζιά. Shopping online. Α, ναι. Όχι, ξέρω, δεν είπε παλαβή. Άλλωστε ξανά καμάτο. Ναι. Ω, Ειρήνη μου, με περιμένετε. Λίγο άρρωστος ο Χρήστος μου σήμερα και θα έρθω. Έλα, γεια, γεια. Δεν μου έπιτω τόσο χάμος. Α, κάνεις ξεκαθάρισμα να επιτέλους. Να χαρίσεις ό,τι δεν χρειάζεσαι, να καθαρίσεις και λίγο ο τόπος. Κάνω καταμέτρηση της καρταρόμπας. Και ποιον είναι το συμπέρασμα που εύκαλες. Φοούμαι να τα ακούσω. Μάλλον εφούμαι. Ξέρω το. Εφέμασε το αφού τα ξέρει όλα. Αγάπη μου, τούτα ούλα είναι τη μόδα πλέον. Πρέπει να πάω στα καταστήματα. Χρειάζομαι καινούργια ρούχα. Τρία κομμάτια μου έμεινα. Φόρεμα μπλήμα, φόρεμα μπλήμα. Α? Τέρμα τα μαχαζιά. Τι, θα ξαναπάει εσύ για shopping. Σου είπαν έτσι πράγμα. Να είπα τσου πάμπα, τσου έχει πυρετό. Όχι, απλά είναι εξυγχρονιστό. Δεν μου να γάμισε. Εξυγχρονιστό. Online shopping. Α, τα πράγμα. Που το κομπιούτερ. Να αγοράζω πράγματα από το κομπιούτερ. Είσαι πολλά οπισθοδρομικός, ξέρεις το. Είχαμε τίποτε να φάμε. Ο ξένα προσευχητός των Άγιων Κομπιούτερων τον το σύπαν περκή φάω τίποτε. Κοίταξε, δώσ' μου την κάρτα σου να ρίξεις κι εσύ δηλαδή τον οβολό σου και κάνω σου τσιά στα κόνα μας. Είναι μα ήρεψες. Αλλά βέβαια, σκέφτεσαι μην τα μπουν να φορήσεις, μην τα τσάντα να βάλεις, το μακιγιάζ, τις δικές μου ανάγκες ποτέ δεν τις σκέφτεσαι. Μα ρε παιδί μου, λαλού σου μια κουβέντα λαλείς 100. Δεν να σου κάνω μια πατάτα τηγανητή, δεν μου θέλεις άλλο. Αλλά άμα σε πιάσει τούτη την γκρίνια σου, αγγίζει και τους 8 βαθμούς της κλίμακας Σπρίχτερ. Αποκλείεται. Εν τα πράγμα. Εχωρίσα. Α, το χτίνος. Το τέρας των αρχιψεύτερων, το τάπο. Έναν πέιν, τα πάει μου και γυμναστήριο, μη σου μου ότι είναι να γίνει ντουλάπα. Εντά ντουλάπα, γε μου, παπουτσόδικη καλύτερα να λαλείς. Ναι. Γεια σου, σεξι πανούλη. Γεια σου, Λίλη μου. Να πάρω μαζί μου ομπρέλα σήμερα. Τρελάδικες. Όχι βέβαια. Ο καιρός είναι έθριος. Η θερμοκρασία δεν φτάσει στους 35 βαθμούς. Αλλά το βράδυ, πάρε ζακετάκι με μου κρυώσεις. Μιράντα μου, κλείωσε ένα λεπτό να κανονίσω κάτι θέματα δάμε. Γεια. Πουσούλο. Τι είναι τούτο. Πουσούλο. Μπανάλ. Τούτη είναι... Συγγνώμη τώρα, τούτη, μίλησέ μου. Αγάπη μου, τούτη είναι η Λίλη. Είναι η Λίλη το όνομα της. Και ποια είναι τούτη η Λίλη, να γίνει της Πελίλης, λαλό σου του, α. Να γίνεις Πελίλης, αγάπη μου, γιατί μια ζωή θέλεις να γίνει οδηγός σου. Είναι η Λίλη, είναι η νέα ηλεκτρονική βοηθός, έφερε μου διάσπαρες από Αγγλία. Ναι, και ελληνικά τέλος έμαθες ταχύρυθμα. Αγάπη μου, έχει επιλογή φωνής, έχει επιλογή φίλου, επιλογή γλώσσας, για όνομα του Θεού, έχει αντρικά θέλεις. Βαρμού τη φίλη μου τη Μιράντα. Όχι, μάλλον βαρμού αντρική φωνή. Γεια σου. Με λένε Σοκράτη και είμαι ο βοηθός σου. Βουάου, μαλατρίσιασα. Είσαι τέλεια φωνή. Γεια σου, Σοκράτη. Είμαι ξένια, χαίρο πολύ. Αν κρίνω από τη φωνή, πρέπει να είσαι πανέμορφη. Ευχαριστώ. Πολλά ευγενικό, τσιντζο καλομαράς. Και είναι ούτε μουσί. Α, είναι ούτε μουσί. Και πού το ξέρουμε, ξένια μου ότι είναι εσύ μουσί. Ξέρω εγώ. Ξέρω, πουσούλο. Γίνεται να δω να φύγουμε τούτο. Θέλω να του κάνω κάποιες ερωτήσεις. Πεις τα αυτιά σου. Σοκράτη μου, αγαπάς με. Δεν ξέρω αυτή την ερώτηση. Μπορώ όμως να σου πω που έχει κινήσει στους δρόμους. Σήμερα, καλύτερα να αποφύγεις τα φανάρια καλησπέρα. Καληνύχτα. Ο ήλιος δει στις 6:48. Παρμήν άλλη. Γεια σου, Λίλη. Γεια σου, Παναγιώτη. Είμαστε μόνοι. Είναι και η Ξένια εδώ δίπλα μου. Αυτή. Είπε με αυτήν, να την τριχομαλήσω, α. Πού είναι να βρει τα μαλλιά, αγάπη μου, να την τριχομαλήσεις. Που σου λέω. Παναγιώτη μου, σήμερα πρέπει να κάνεις άλλο ένα κεφάλαιο. Μωρό μου, πρέπει να τελειώσεις με το βιβλίο σου, το οποίο όσο πέρασε στον υπολογιστή μου, μπορώ να σου πω ότι είναι εξαιρετικό. Πάρα πολύ ωραία, Λίλη μου. Πάμε, Λίλη μου. Λίλη μου. Λίλη μου, ναι, κατάλαβα. Η Λίλη αγαπάμε και καταλαβαίνουμε και κατανοείμε. Πουσουλό, να πεις τότε στις κέλης σας που είναι σημαλιά,
αύριο να σου μαϊρέψει, να σου καθαρίσει, να σου βάλει και πλυντηρία τα σόβρακα σου και να τσιμηθείτε και μαζί, γιατί εγώ αύριο θα φκώ με τις φίλες μου. Λίλη μου! Πενήντα της εκατόν έκπτωση, wow! Και λαλούσα μου το στο γραφείο μου ψωνίζουν από το ίντερνετ, αλλά εγώ είχαμε σαν νύχτα. Αγαπή, ο Μιτσής είναι στη μάνα μου και η Μαρία εσύ ιδιαίτερα. Να μου θωρείς. Τίποτε, έτσι περνώ το χρόνο μου. Μα πάλι ρούχα. Γεμώσαν οι ντόπιοι, πώς αν αξόδεψεις πάλι. Αγαπή μου, που περιέργεια μου που θωρώ. Και την άλλη φορά που θωρούσες που περιέργεια, ήρθε μας μια ακούτα με ζώνες κροκοδίλου, καλλιντικά και τα διάφορα. Λά να σου πω, ποιον εσώρουχο προτιμάς. Αρέσκου σου τα εσώρουχα, γιατί έχεις δαμή πολύ. Καλοπιάνεις με τώρα, α. Όχι, όχι, απλά θέλω να μάθω ποιον προτιμάς. Το μαύρο με τη δαντέλα ή το κόκκινο, το καυτό κόκκινο με τη δαντέλα. Προτιμώ κοινό που φκένει πιο εύκολα. Άρα να πάρω και τα δύο για να τα τεστάρεις. Αν είναι να κάνουμε ανάσταση, χαλάλι. Ωραία, δαμέ, λαλή, τοποθετήστε τον αριθμό της κάρτας σας. Φέρ' μου την κάρτα σου. Πάλι εγώ να πληρώσω. Και ποιος να πληρώσει. Για μένα που τα παίρνω. Εγώ μπορώ να χαρώ, αφού είναι εσύ μπορεί να χαρείς. Εγώ μπορώ να χαρώ. Βέβαια. Ρε αγάπη μου, αξίζει σου. Αξίζει σου και σένα μια φορά να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Δαντελένια εσώρουχα. Τάπερ, ζώνη, μπλούζαν, τσάντα, κατσαρόλα, κατσαρολάκι, πορτατίβ, χαλάκι μπάνιο. Το χαλάκι μπάνιο δεν ήταν απαραίτητο, αλλά έφερα μου τότε τα πλάσματα, να καλά. Αποφλοιωτή αγκουριού, προφυλακτικά κοκό Σανέλ. Άκου πράγματα. Δεν μπορεί, αγαπή, μετακομίζουμε. Αγαπή μου, κοίτα, είναι πολλά. Ναι, είναι πολλά, είναι από γίνε. Να ανοίξουμε μαγαζί, να αρχίσεις εμπόριο. Online shopping. Και φέρα μου τα ούλα! Απαναία μου. Πες μου ότι τα πλήρωσες με την κάρτα μου και να πρέπει να δουλεύω τρεις ζωές να ξεχρεώσω. Με την κάρτα σου. Αφού μου είπες, δεν να μου κάνεις ένα δώρο. Έτω. Δωρείς το στόμα μου που ζαώνει, παθαίνω εγκεφαλικό. Πόσα εδώ και εσύ. Ρε αγάπη μου γλυκιά, άκου. Μπαίνεις στο online shopping. Θωρείς τι σου αρέσκει, εσύ πατάς το απλά, βάλεις τον αριθμό της κάρτας. Και φέρνουν σου τα ούλα σπίτι. Ούτε να ξοδεύεσαι σε πάρκι, ούτε να γυρεύεις μαχαζιά, ούτε τίποτε. Ρε αγάπη μου, εγώ να σε ξεσόρκο σου είπα να πιάσεις. Μην ανησυχείς, έπιασα το. Ναι, πούν το. Φορώ το. Και λείπουν και τα μωρά στη μάμα μου. Να σώψατε. Πάμε πάνω να μου το δείξεις και αν δεν μου αρέσει. Θα σε τιμωρήσω βάναυσα. Ναι. Βάναυσα όμως. Κάμαμε το. Όλοι στο κότσινο καλώδιο πάνω στο βίντεο που πίσω. Ναι, έβαλα το. Και τον μπλε. Κάμα το. Παναγιώτη. Θέλω να μου τελείω. Τελείω. Πουσιλό, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Γιατί αγαπη μου, έχει επαναλήψει το Power of Love. Ήρε, Πουσιλό, καμία σχέση. Ναι, τότε βασικά περιμένω να σου πω εγώ πρώτα. Την άλλη εβδομάδα θα χρειαστεί να λείψω για λίγο στην Πάφο για ένα σεμινάριο δημιουργικής γραφής. Δηλαδή, μια μέρα με φανταστείς. Οκ, τώρα εγώ. Τι είναι τούτο. Βίντεο, τελείω. Εγώ τα έκανα. Και πού το έβραμε το βίντεο. Φέρε μου τη μαμά μου που σου λέω γιατί ήθελε να γράψει ένα επεισόδιο της Γαλατιάς γιατί είσαι πάνω. Αν πάει και χάσει. Μπορεί να το χάσει ρε μωρό μου. Είναι η κόρη της κουμέρας της της Χαρίτας. Αν πάει και χάσει επεισόδιο εννοώ αγαπημένο. Ού ναι καλά να σε. Αλλά δε, τελείω. Δε με. Έκανα το μόνη μου. Τέγια. Που την πρώτη. Που η δεύτερη. Που την τρίτη. Που την τρίτη αλήθεια τελεία. Ωραία που την τρίτη αγάπη μου αλλά. Κάτι που είναι σκέφτηκες, Σάινι μου. Πώς είναι να το βάλεις να γράφεις το πράγμα όταν εμείς είναι να λείπουμε για ποτό με τη Μιράντα που εφαϊθήκες να πάμε. Πουσουλό. Η αγαπούλα σου θα με η πανεξυπνή. Η αγαπούλα σου θα με η πουσουλούδα σου. Κανονίσα τα ούλα, Πουσουλό. Βάλεις μέσα την κασετά. Έβαλα την μέσα. Ρυθμίζεις το και γράφει ό,τι ώρα θέλεις και εσύ φεύγεις. Μόνο τούτο, τελείω. Wow. Συγγνώμη, πού είναι να πάει, είπες στην Πάφο. Μια μέρα. Και περιμένεις να σε επιστρέψω. Που σου λέω φατσάρο σου για παλαβή. Εκεί ήταν, μπορεί να φταίει ο φωτισμός. Πάλε χάλασε το πλυντήριο. Αλλά
Ώσπου είσαι τη δούλα, βολεύκεται. Δεν ακούει κανέναν. Γιατί μουρμουράς? Γιατί πάλι χάλασε το πλυντήριο γι' αυτό. Χάλασε πάλι. Γιατί ποτέ σάστηκε. Κάτσε να δω. Όχι, όχι, μην μπεις μέσα, σφουγγαρισμένα. Πρέπει να αγοράσουμε ένα άλλο. Εντάξει, ρε αγάπη μου, χαλώσει εγώ χατήρι. Ποιο πλυντήριο θέλεις? Το έξυπνο πλυντήριο. Γιατί τούτο που έχουμε είναι βλάκας. Το παλιό. Το παλιό να απλά βάλεις τα ρούχα μέσα, πλυνίσκητα, στεχνώνητα και ευκάλιστα. Τι άλλο θέλεις να αράφει και τις κλάτσες? Τούτο μου σου λαλό το έξυπνο είναι τελευταίας τεχνολογίας. Έχει οθόνη να αφείς. Μπορείς να το ανοίξεις μέσω κινητού. Άκου, βάλεις τα ρούχα, πλυνίσκητα καλά-καλά. Μετάξι, ναι, μετάξι. Στίβητα, στεγνώνητα, σε ατμό, σε παρακαλώ, και ευκάλυτα σιδερωμένα. Ευκάλυτα σιδερωμένα? Τούτο είναι σημαντικό, ναι, εντάξει. Και πόσο στοιχίζει το έξυπνο πλυντήριο? Δεν μου στοιχίζει. 1799 ευρώ. Μόνο. Έσβησε κάποιο τα φώτα, άκουσα παθαίνω εγκεφαλικό. Ένα λεπτό έχω ενόραση που το μέλλον. Είμαι πίσω από τις φυλακές στα σίδερα. Για χρέη. Όμως στο σπίτι μου τα ρούχα εμπλημμένα και σιδερωμένα. Και τι ωραία που μυρίσουν. Αυτό, μη μου, δεν είναι πλυντήριο. Είναι έναν έργο τέχνης. Ναι, ναι, αφού να σκεφτείς, μπορώ να είμαι στη δουλειά και να το λειτουργώ που το κινητό μου. Βέβαια. Βέβαια, εμένα είναι κατσέ μου. Κουκοσά ειδώνει, Ειρήνη, ακούεις? Τούτον είναι το έξυπνο πλυντήριο. Εγώ είμαι ο βλάκας που το γόρασα. Ακούει, Λανή, ακούει. Ναι, γιατί ο Αλέξης θα προτιμούσε να πλένω ακόμα στη σκάφη για να κάνω μπράτσα. Μόνο έτσι θα ήταν ικανοποιημένος. Δηλαδή, τι θα πάθεις αν πλύνει και 5 φορές στη σκάφη? Ένα παίζει μούτι σου, οι μανάδες μας πώς τα καταφέρνουν? Για θέμα μούτι. Θέμα μέσης. Τέλος πάντων, Ειρήνη μου, να έρθεις να το δεις όποτε θέλεις. Φέρε και τα άπλυτα σου. Ναι, ναι, ναι. Να τα πλύνεις με ενίκιον τα πλυτά σου όμως, Ειρήνη. 20 ευρώ τη φορά. Σε 100 πλύσεις να κάνω απόσβεση. Πεις. Τίποτε θκιόχνω τα με έναν κάτω. Ναι. Αφού σου λέω κάνε τα με τα ξένια. Με τόσα λεφτά που έδωκα, όχι με τα ξένια. Κανονικά πρέπει να κουρεύει έξω και το γρασίδι και να πηγαίνει να φέρνει τα πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Ειρήνη μου, αφήνω σε ένα και το γλωσσό διάρκεια σήμερα, είναι σταματά. Ναι, ναι, αγωνιώ να το ξεκινήσω. Έλα, γεια. Λοιπόν, το πρόγραμμα είναι ρύθμισα το και τώρα ξεκινώ. Γιατί να ξεκινά. Τούλη, θα δούμε τι αφήσαμε πίσω. Δεσποινά, ήταν μπορούν τα πράγματα με τόσα λεφτά που έδωσα κανονικά πρέπει να του μιλάς και να εκτελεί οδηγίες. Πρόσεξε. Πλυντήριον, άνοιξε την πόρτα. Πλυντήριον, πλύνε τα ρούχα. Πλυντήριον, φκάρτα και άπλωστα. Σιγά να με λαλείτε και ιστορίες του στρατού. Λοιπόν, ετελληνικά έτα. Πατήστε στην οθόνη την κόκκινη ένδειξη για να ανοίξει πόρτα. Τι να ανοίξει πόρτα τώρα, αφού βάλουμε το για να λειτουργήσει, δεν καταλάβω. Αγάπη μου, αν πα και μιλήσεις του απότομα και εφήκτηκε, ξέρεις τα πλυντήρια είναι ευαίσθητα. Σταμάτα σε παρακαλώ, σταμάτα γιατί δεν αντέχω άλλο. Τι πρόγραμμα λαλή, να με πατήστε. Α, λαλή, να με πατήστε τον κωδικό σας. Λαλή, ποιον κωδικό? Τον κωδικό, πώς θα πλύνω εγώ τα ρούχα που δεν έχω κωδικό? Ρώτα το, είναι έξυπνο. Σε παρακαλώ, Αλέξη, φύγε που δαμέ, γιατί δεν αντέχω άλλο. Μα τον Θεό, πώς θα πλύνω τα ρούχα? Αδειάζεσαι να πλύνεις, αγάπη μου. Τη σκάφη δαμέ. Μπορεί να μην είναι πολλά έξυπνη, αλλά εσύ. Λοιπόν, αγάπες, πουντούμε έτσι την καθέτα και μπαίνει μέσα. Άριστα. Μετά. Ακούμε τον ηχόν το βρουμ βρουμ. Πατάμε το κουμπάκι να πάει πίσω. Καταλάβες γιατί η κασέτα πρέπει να πάει από την αρχή. Σοκ. Απανοντάω. Ξενούλα μου, έπιασες το που την αρχή του έργο, να μην έχω έννοια. Ναι, μαμά, μην ανησυχείς. Με ξεφτερήν πας στην τεχνολογία. Ως γεγονός, μητέρα, πιάνει πουλιά στον αέρα η κόρη σας, αφού σφίνα τους έρχεται η πρόταση από την NASA. Και εν τούτη. Μια αμερικανική υπηρεσία, μητέρα, που ψάχνει εξωγήνους. Αντίχριστη δηλαδή, ξενούλα μου, όσα και να σου δω που δεν θα πάεις. Θα πάω. Λοιπόν, α, επίεν πίσω. Πατούμε το play και... Μα μιλούν αγγλέζικα τούτοι. Αν πάτσε εσύ η Αγγλοκρατία αν τα χάσει το έργο. Απαναγία μου, και φιλιούνται συνέχεια. Που είναι αγαπημένη μητέρα. Μα λαλείς να κάνω τίποτε λάθος. Μα να μου έχουν τσιπάν πάνω τους. Ευκάλαν τα ούλα τούτοι. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Μα λαλείς να έγραψα λάθος ώρα και κανάλι. Μα τούτοι κάνουν το κανονικά. Απαναγία μου, Απαναγία μου, και ευκάλλον τα...
μας κάψει, να μας κάψει! Η πρίζα! Μανούλα μου, και σβήσαμε και τα βαφτίσια σου άδικα! Συγγνώμη, να μάει ήταν να έγραφες τη γαλάτια μπας τα βαφτίσια μου. Δεν πειράζει, αγάπη μου, τα βαφτίσια σου είδες τα πόσες φορές. Και στην ώρα να δεις, τέλος έγινες τώρα. Να κλείσω μια στιγμή την τηλεόραση, γιατί κάτι θέλω να συνδέσω. Παπά, μα τι έγινε? Τούτο γιέ μου, μια πλατφόρμα για να θωρεί ο παπάς μάπα. Και εμείς τι να θωρούμε? Εσείς θα καμαρώνετε τον παπά που θα κάθεται στον καναπέ με τα πόθηκα πας στο τραπέζι να πίνει μπύρα και να θωρεί μάπα. Ουφου, Γιάννης, πόσο είναι όριμος. Έτσι και κουπελό μαθαίνεις την αλήθεια. Γεια μου, πρόσεξε, γιατί ο παπάς σου τα ηλεκτρολογικά παίζει τα στα δάχτυλα. Θόρυ να μαθαίνεις. Παπά, όχι να κρούσεις σαν την άλλη φορά. Βέβαια, γεια μου, πρέπει να τηρούμε όλους τους κανόνες ασφαλείας. Έλα, 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 έλα. Φύγε, έλα εδώ να μου γίνεται. Βέβαια, κλείνουμε πρώτα τούτο το πράγμα, παίρνουμε το καλώδιο που κρέμεται δαμέ. Και θα τοποθετούμε εδώ. Πρόσεχε να μην σε χτυπήσει το ρεύμα. Μάλιστα. Αυτό κοντρόλερ. Βουάλα. Με κατάφερες. Σχεδιασμός και τεχνολογία. Στην τρίτη γυμνασίου. Αριστούχα. Παπά, η μαμά νίκησε εσέ. Εσύ δεν ήξερες. Βέβαια. Αντικαταστήσαν τα οικοκυρικά με την τεχνολογία στα σχολεία και κάνετε μας τις έξυπνες. Ένα φαΐ να φάμε, δεν ξέρετε να κάνετε όμως. Εγώ ρε μαμά. Πάπη μου, τι έγινε, παίζει το αυτόματο? Δεν ξέρω, αλλά όπως. Έφερε κανέναν τζερί. Τώρα έχω τη λαμπάδα μου, καλό, δώσ' με ένα λεπτό. Χριστός Ανέστη. Τέλος, τα κατάφερες, δεν μπορώ να καταλάβω. Πόσα πράγματα έχεις αυτούμενα? Το φούρνο. Μόνο? Άψαρε το air condition. Έχεις κάτι άλλο? Πόνο κεφάλο. Κάτι άλλο αυτούμενο εννοώ. Κορμί μου. Να που λαλείς ρε Πουσουλού, έχω το φούρνο, έχω την εσπρεσιέρα, έχω τη μελιέρα για αποτρίχωση. Πόσες φορές σου είπα να μην τα γράφεις όλα μαζί, αγάπη μου. Έτω τώρα. Δεν τα σηκώνει το αυτόματο και πέφτει. Ας πω κάτι, δεν μπορώ να καταλάβω την λογική, αλλά οκ. Τι μπορείς να καταλάβεις ότι δεν σηκώνει το βάρος, αγάπη μου. Πέφτει το αυτόματο, ναι, τέλειωσε. Ό,τι και λεπτά να το σηκώσω. Ξένια! Εν του τοίχου μου μιλώ! Ένα αυτόματο το ευλογημένο, πόσο πάρω να σηκώσει! Εν τούτο μιλώ θύμας! Αχ, Θεέ μου! Εάτε πέ μας, τι έχεις! Μα να με κάνεις ρεζίλι μπροστά από το γιο μου! Ας σε άφηνα, Λουλίο, να συνδέσεις την πλατφόρμα, θα κι εγώ μάστα. Τώρα δηλαδή εσύ ξέρεις και που μπρίζες? Φυσικά και ξέρω, θέλεις να σου δείξω? Και που το μάθες? Είσαι πολλά πράγματα που ξέρω. Και δεν τα ξέρεις εσύ. Θέλεις να μου μάθεις? Όχι. Τι είναι τέλος έγινες MacGyver? Κάνω μαθήματα από το YouTube. Το YouTube είναι και μόνο βίντεο κλιπς και τραούθια. Καημένα Αλέξη, πόσα λίγα πράγματα ξέρεις. Το YouTube έχει από το πώς να δένεις μια γραβάτα, πώς να αλλάζεις μια λάμπα, μέχρι το πώς βράζει έναν αυγό. Σε μένα επικεντρωθείς. Πού? Στο πώς βράζει έναν αυγό. Εμένα πάντως ενδιαφέρει με έναν άλλον κανάλι στο YouTube. Το πώς να μου τα κάνεις ομελέτα. Πώς να διαπράξετε τον τέλειο φόνο. Α, εγώ φαντάστηκα ότι η άλλη θα ήταν η αγαπημένη σου εκπομπή. Πώς να κάνετε τα νεύρα του άντρα σας λευκαρίτικον. Αλλά μάλλον γιατί να τη δεις, αφού είσαι μάστερ. Πάντως, στο YouTube έχεις έναν κανάλι που θα σε ενδιαφέρει πολλά εσένα. Ποιο? Πώς να κάνετε τη γυναίκα σας ευτυχισμένη. Πώς να την κάνω ευτυχισμένη, μπέ μου. Να εξαφανιστείς! Ε,
Και τέλος πάντων, αγάπη μου, μέσα στο πολυλογό έκλεισε τη συμφωνία κανονικά με τον εκδότη. Απλά έχω δουλειά πολύ μέχρι το καλοκαίρι. Mm-hmm. Βασικά, μέχρι τον Αύγουστο πρέπει να έχω τελειωμένο το βιβλίο, που σημαίνει πρέπει να κλειδωθώ σπίτι να γράφω ασταμάτητα. Mm. Και προχθές τις προάλλες γνώρισα έτσι μια όμορφη κοπέλα σε ένα μπα. Επειδή απαντάζει, πιάσα την κουβέντα. Mm-hmm. Άρεσε μου, άρεσε. Mm-hmm. Ευχηθήκαμε μέσα στον μπαρ για μάτσο κόσμο. Εφύγαμε πια σπίτι, τη βάλαμε που κάτω. Ξέρετε για όνομα του Θεού, ακούεις με τη σουταλό. Αλλά που σου ακούζει, απλά πρέπει να διαχειριζούμε τώρα στην business profile που έκανα στο Instagram. Εξάλλου, εμείς οι γυναίκες μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Είμαστε multitasking. Ναι, multitasking όμως αφήσει το κάτω και ξεκινά να με βλέπεις εμένα γιατί μιλώ σου. Λάζω κάποια πράγματα σοβαρά δάμε. Σου λέω, έχω σοβαρά πράγματα δάμε. Έκανα business profile στο Instagram, Xenia's Nails and Beauty. Έχω 50 follow μέσα σε 20 λεπτά. Εσύ όμως follow και κάμες μου. Αφού έχω Instagram, δάμε. Ελάθος σου, γιατί δεν έχεις. Τάχα. Τάχα, θέλω να έχω Instagram, δεν θέλω να κάνω follow τον ένα και follow τον άλλο. Πρέπει να κάνεις για να με στηρίξεις. Αγάπη μου, δεν θέλω για κανένα λόγο να κάνω Instagram και να αποφλακώνουμε όλη μέρα. Γεια, έσπισο. Πολύ ωραίο παράδειγμα. Και τέλος πάντων, της κοπέλας άρεσε της πολλά. Είπε μου να ξαναβρεθούμε. Έτσι εγώ εδέχτηκα το. Ξένια, ξεκινά μου, διασημασία σε παρακαλώ. Μπράβο, ποσούλα μου. Είμαι περήφανη για σένα, εγώ. Δέσποινα, έλα μέσα, είδα σε. Τι έγινε, να φύγαμε το ίντερνετ shopping και αρκέψαμε πάλι το παραδοσιακό. Πάει ρε αγάπη μου, δεν σου κάνεις έτσι. Ήθελε η Ειρήνη να πάει να δει μια μπλούζα και πια μαζί της. Ναι, και αγοράσετε την, αλλά και όλες τις υπόλοιπες για να μην νιωθεί μοναξιά. Κοίτα, μικρό πράγματα που αγοράσα, αλλά εγώ έκανα και μια πολύ έξυπνη αγορά. Εγόρασες ρολόι. Ναι, αλόι όποιον τζόπιο ρολόι. Εμπιστεύω να κάνω μια μάρκα και να δω και σπάλι όπως διατσίνει τη γέρη με την τσάντα. 1400 ευρώ. Ναι, σταμάτα να είσαι υπερβολικός. Αλλά θέλω να σου πω ότι πρέπει να συμβαδίζουμε με την καινούργια τεχνολογία. Να ακολουθούμε τη νέα τάση της κοινωνίας μας. Απαναία μου, καταστρέφομαι. Άκου να σου πω. Είναι smartwatch. Είναι το έξυπνο ρολόι. Καλά, δεν ξανάκουσες ποτέ για τούτο. Όχι, άκουσα για το smartwatch. Άκουσα και την τιμή του και μείνα εγώ χαζός. Όχι, καλά. Κοίταξε, είναι το smartwatch από ό,τι σου είπα. Δηλαδή, είναι το έξυπνο ρολόι. Δηλαδή, είναι... Λαλή σου τα ραντεβού σου, υπενθυμίζει σου τα. Λαλή σου πόσα βήματα έκαμες, πόσες θερμίδες, μετρά τους παλμούς σου. Μετρά και την πίεση. Ναι, μετρά τη. Φέρτο. Φέρτο και εγώ σκοτωδίνες. Εν αισθάνομαι καλά. Φέρτο γιατί μου θυκιάζουν και τα σέρκα μου. Έλα λίγη τίποτε. Καταπληκτικό είναι το application, δεν το πιστεύω. Αφαιρεί τα πάντα. Ρητίδες, πανάδες, σπυράκια. Καταπληκτικό. Αφαιρεί σου χρόνο. Αγαπή, πού είναι το γαλαζιό μου το πουκάμισο? Εγκρεμασμένο και από την άσπρα. Τι κάνει τσάμε? Καλά. Ανακάλυψε ένα φοβερό application που αφαιρεί χρόνια. Προσθέτει στήθος, σηκώνει... Ναι. Οπουδάκια, κατάλαβες. Κάνει τα πάντα. Δηλαδή κάνει σε δουλειά διαφορετικό. Εντάξει ρε αγαπούλη, όσοι έχουν τούτα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι ποστάρουν τούτες τις φωτογραφίες. Μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νομίζεις να με φκένεις με μια κουκλάρα με φοβερά έτσι μαλλιά, μεγάλα γαλανά μάθια, μεγάλες βλεφαρίδες, πλούσιο στήθος και πάει σε έσω ότι πριν ξεκινήσει η φάση, βγάλει τις τρέσες, βγάλει τις βλεφαρίδες, βγάλει τους φακούς, βγάλει τις βάτες, μην είσαι και τίποτε, που να έχεις όρεξη μετά. Εσύ που τα ξέρεις που τα ούλια. Εγώ δεν τα ξέρω, λαλού μου τα οι φίλοι μου, οι παντρεμένοι, οι χωρισμένοι, οι ελεύθεροι ρε αγάπη μου. Ναι, ναι, καταλάβαμε, ναι, πιάσαμε το υπονοούμενο. Πάμε να σιδερώσουμε το πουκάμισο. Ναι, ναι, να το σιδερώσεις. Οχ, η φωτογραφία μου έχει μεγάλο σουξεά, 33 likes. Κοίτα να δεις,
Γεια σου, κουκλάρα. Γεια σου και σέναν. Τι μωρόν είσαι εσύ. Μάλιστα, κύριε. Κοίτα να δεις, είδες. Σε ποιο λύκειο πάει. Α, μάλιστα. Όχι. Να αφήσω μια ρίτη δουα. Θα πειράξει κανένα. Μα τι τέλειο που το φορέμα δάμε. Και στέλνω τους μήνυμα και απαντώ μου. Για περισσότερες πληροφορίες, περάστε από το καταστήμα μας. Γιατί το βάλεις κουκλίτσα μου αφού δεν μας λέεις για να μας βασανίζεις. Όχι, θα πάω πίκα και δεν θα περάσω ώσπου να μου πει πριτς. Μα δεν που κάνεις εσύ είναι τόσο αστεία εδώ που λαλώ. Μιλώ στο Facebook. Να δω. Messenger. Ισμίνη. Ισμίνη χουπουσούλο. Όχι πως με κοφτεί δηλαδή, αλλά ξέρω ότι στο γάμο μας ήρθε, δεν τα ζωδιο ρένει. Πάντως που τα νύσια είναι εμπαρθένος γιατί too loud. Πουσούλος πουσούλου, αναφέρω κύριε διοικητά ότι η Ισμίνη είναι μια παλιά μου συμπαθήτρια που έχει χρόνια να τα πούμε, ζώδιο δεν γνωρίζω, όχι δεν ήρθε στο γάμο μας και όταν είμαστε στο σχολείο είχαμε... Όταν είσαστε στο σχολείο είχατε, γιατί το κόφκεις πουσούλο πέ! Είχαμε κάτι... Έκανε μου χαρδούλα! Έκανε μου χαρδούλα! Με απαντήσω εγώ με χαρδούλα, ντροπή! Πολλά ντροπιάρισμα εσέ προέκυψες, πουσούλα μου! Ναι που γίνεται, φερτώ εδώ! Δεν το ήξερα ότι είσαι γκέι! Που έθερες να παθέ, κόρη μου, άντρας μου γκέι, τσάπα! Ωε, αγάπη μου, ηρέμησε, εντάξει, απλά κάτι λαλούσαμε για το βιβλίο μου, αλλά... Τι εσύ είπα, είπε ότι είμαι γκέι. Λάβω. Γράφει. Από τα share που κάμνεις με τα νύσια. Ποια νύσια ρε ξένια, ρε ξένια, όχι το Facebook μου ρε ξένια, τα νύσια ρε ξένια. Καλή νύχτα που σου λόγω, όνειρα γλυκά. Friend request, η Οργάνης Γουλανδρής. Όπα, Γουλανδρή, δηλαδή της γνωστής οικογενείας. Όχι, α, είναι καλά μαράς μου και τούτος. Μάλιστα, ο, θα τον κάνω accept. Είναι gentleman. Μάλιστα. Όχι, στείλε μου μήνυμα. Λε, αγάπη μου, μιλάς μόνη σου. Όχι, μόνη μου. Αναρωτιέμαι, δαμέ τώρα, τι είναι να κάνω για αύριο για φαγητό. Και σε ποιον τα λάβεις. Στον εαυτό μου. Όχι, τώρα τι να κάνω, να το στείλω, να σου το απαντήσω. Όχι. Γεια σου, όμορφη. Τι κάνεις. Καλά, ευχαριστώ. Πρώτη φορά βλέπω τόσο βαθύ και εκφραστικό βλέμμα. Ευχαριστώ. Άκου να δεις, τι επιτυχίες. Μάλιστα. Ελεύθερο τον μπάνιο. Ναι, ναι. Να πω γιατί... Ενίσταξα. Θα εισγάσουμε με τον το πράγμα. Δε φωτογραφία που έβαλε. Ποιος είναι τούτος. Ιορδάνης Γουλαντρής. Μα είσαι ξύπνια. Γιατί δεν κοιμάσαι όμορφη. Μα είσαι τη γυναίκα μου που τα λαλείτουν τα πράγματα. Μα δεν κοιμάσαι. Αλέξη μου, φαίνεται ότι μόνο εσύ κοιμάσαι. Τον ύπνο του δικαίου. Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ εάν δεν με αγκαλιάσουν τρυφερά δύο χεράκια. Είναι τα δικά μου τα χεράκια γουλαντρή που να σου αγκαλιάσουν το λαιμό και θα σεβαστούς σφιχτά ώσπου να κοιμηθείς αιώνια. Μα μόνος σου που μιλάς. Όχι, σκέφτομαι είναι να μου να φάω. Μου, Παύλο μου, εσύ τι να κάνω, να πάω να τον έβρω να τον σκοτώσω, α? Να τον πιάσω από τον λαιμόνος που να πεταχτούν έξω τα μάθια του. Αλλά θα μου πεις για τούτο, εφρόντισε η γυναίκα μου.
Πώς να ηρεμήσω, ρε. Η Δέσποινα κερατώνει με διαδικτυακά. Έφα μας. Η τεχνολογία και η πρόοδος. Α, και ο Παύλο, πέ τους να με ξανακάμουν λάθος στο μέτρημα. Δεν θα πληρώνω εγώ τα λάθη τους. Άντε, μιλούμε. Έλα, γεια, γεια. Τι έγινε, μπάλε. Προβλήματα. Μακάρι να ήταν τούτα τα προβλήματα. Λοιπόν, άκου, έπιασα χοιρινό να κάνω φασολάκι που ψηλαλείς να βαρύ. Είδαμε, φάμεν άλλα τσακωνέψαμε τα. Με το φασολάκι μου να μας πειράξει. Μόλις. Καλά. Η Μαρία δεν πήρα τη φροντιστήριο, μικρός είναι να μην είστε και για να του πόψει. Είναι παρηγορόν το γεγονός ότι νοιάζεσαι τουλάχιστον για τα παιδιά σου. Συμβαίνει κάτι, γιατί πιάνουν αρνητικά vibes. Πιάνεις αρνητικά vibes, α? Τότε να πάεις στον Ιορδάνη ποταμόν για να ξεπλύνεις τις αμαρτίες σου. Ο Ιορδάνης που κολλά τώρα. Ο Ιορδάνης που κολλά. Λαλή σου κάτι το Ιορδάνης. Γουλανδρής. Καλαμαράς. Που λαλείται τρυφερά λοούθκια στο Facebook. Τι έγινε, Αλέξανδρε, ζηλεύουμε. Και από πότε θωρείς τα μηνύματά μου. Εγώ με μου γυρίζεις την κουβέντα για με που σε συμφέρει, γιατί άρχισα να νευριάζω πάρα πολλά τώρα. Είσαι έτοιμος να ακούσεις. Είσαι έτοιμη να πεις. Βεβαίως. Ο Ιορδάνης, κύριε. Ναι. Είναι ένα φλερτ. Φλερτ, είπες το, φλερτ ο Ιωάννης. Φλερτ. Ναι. Της μάμας μου. Α. Ναι. Εγνωριστήκα σε έναν site γνωριμιών, ευχήκα 3 φορές, αλλά επειδή η μαμά μου εφοά του να παρκεπαθεί το Ρώσος, παράτησε το. Τούτος ήβρεμε μες στο Facebook και έβαλε με να μεσολαβήσω. Α, η μάμα σου έχει τους σκιώθηκε τους γκόμενους, α, Τώρα να ντρέπεσαι. Μου είσαι καθόλου εμπιστοσύνη. Ένα θέμα εμπιστοσύνης, απλά. Ναι. Μάθε λοιπόν, κύριε, ότι το στεφάνι σου είναι λευκό και αμόλυντο, αλλά όχι για πολύ ακόμα. Γιατί? Σκέφτεσαι να μου το λερώσεις. Θα το βάψω. Μόφθα να τι. Έλα, γαμπούλα μου. Πουσιούλα μου, τι κάνεις. Πώς τα περνάς την Πάφο. Καλά, μωρό μου. Ήμουν όλη μέρα στο σεμινάριο. Εμάθας σας τίποτε. Όξα πιάσας σε άδικα από κοντά μου. Όχι, αγαπούλα μου. Εμάθα μας καμπόσα πράγματα. Μην ανησυχείς. Πάλε καλά. Που σου λέει, επιθύμησα σε πάρα πολλά. Ενώ φκέρω το σπίτι χωρίς εσένα. Έπρεπε να πήγαινες πούποτε, αγάπη μου, ή να καλούσες, ξέρω εγώ, τη Μιράντα, να έρθει να σου κάνει παρέα. Όχι, εγώ εσένα θέλω, πουσουλάκι μου. Αγαπούλη, θέλεις να κάνουμε μπελαρουές. Μα πού? Δάμε από το Skype, δεν το ξαναδοκίμασαμε. Τώρα, ρε, αγάπη μου, έτσι ώρα. Να τα ρε που σου λέω, να μην πω η ώρα τώρα. Λοιπόν, ηρέμησε, χαλάρωσε και εγώ να σου τραγουδώ και συγχωρεύω και στο ρυθμό μου, εντάξει. Που σου λέω, μου θα σε ξαναπιάσω. Μητέρα, μα, πού βρέθηκες εδώ, μητέρα, εν τα ώρα είναι, 11 η ώρα, ου, άει κάτι με λιώρα να ανοιχτεί και να κρούσει το σπίτι και να γίνουμε ποζάβληθα μέσα, σίγιο μητέρα, λέμε, εντάξει, μια μου πάνω, μια μου πάνω, μια μου, ωι πουσουλάκι μου, έλα σπίτι και να τα κόμουν που κοντά τούτα. Θέλεις πτυχίο πυρηνικής φυσικής για να μπορέσεις να δουλέψεις στον το μίξερ. Πώς θα το κάνω τώρα αυτό το πράγμα. Κάνεις κέικ, μαμά. Αγάπη μου, αν μπορέσω να λειτουργήσω το μίξερ, μπορεί να κάνω και κέικ. Κάτσε να δούμε την οδηγία. Λέει, μάλιστα, για να δουλέψει η οθόνη πρέπει πρώτα να επιλέξετε ένα πρόγραμμα. Επιλέγω το πρόγραμμα, αλλά τούτο δεν δουλεύει. Λογικά κάτι κάνεις λάθος. Έναν είναι το μεγάλο λάθος που έκαμε η μαμά, αγάπη μου. Γεια σας, όμορφες. Καταφωνήν το λάθος. Α, τι βλέπω. Εκτός που έξυπνο πλυντήριον, έξυπνο ρολόι, έχουμε και έξυπνο μίξερ τώρα. Ναι, αλλά δουλεύει δυστυχώς. Αφήστε με εμένα που ξέρω ένα λεπτό. Μάλιστα. Τούν το πράγμα πρέπει να έχει και αισθητήρα κίνησης. Τι να έχει? Να μας πελάνω, δάμε. Α, έχει και οθόνη. Τι λέει η οθόνη? Τες ειδήσεις, όπου να είσαι να φύγει ο τσουρούλης. Τι κάνουμε, δάμε? Μαμά, πρέπει να βάλεις και στην πρίζα πρώτα. Α, θέλει και την πρίζα, να. Τι
Κοίτα να δεις. Μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι παιδί μου. Δηλαδή, πολλές μερικές φορές αναρωτιούμαι. Συγγνώμη, είπε μας την τώρα. Ευτυχώς, εκτός που έξυπνο μίξερ, έχουμε και έξυπνη κόρη. Γονίδια, αγάπη μου, γονίδια. Ξοδεύεσαι για πάρτι, ούτε ψάχνεις με χαζιά, ούτε τίποτα. Θέλω σου πολλά πράγματα. Μην ανησυχείς, έπιασα το. Πού το! Φορώ το. Και λείπουν και τα μωρά. Έτοιμοι. 6-4. Ζώνη, μπλούζα, κατσαρόλα, παπούτσα, τσάντες, πορτοφολάκι, κατσαρολάκι, πορτατίφ, χαλάκι μπάνιο. Α, το χαλάκι μπάνιο μπορεί να μην ήταν και απαραίτητο. Α, το χαλάκι μπάνιο δεν ήταν απαραίτητο, αλλά φέρα μου το. Αποφλείονται. Α, και ήταν απαραίτητο, αλλά φέρα μου το. Να είναι καλά τα πλάσματα. Τούτο που έχουμε είναι το παλιό. Βάλεις τα ρούχα, γυρίζει, πλυνίσκητα, στεχνώνητα. Αυτά. Είναι που θέλεις να κάνεις, να σου ράξεις.